Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, κύριε Μωυσή, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Έλεγα πριν, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, λίγο πριν το διάλειμμα, έκανα μια αναφορά στο θέμα των Σκοπίων με αφορμή το Θεσσαλονίκη Summit και τις συναντήσεις που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ζάεφ. Και έλεγα πολύ συνοπτικά, θα σας το πω, ότι οι προσπάθειες που γίνονται για την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της Συμφωνίας των Πρεσπών και για να αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, να βάλει λίγο νερό στο κρασί των Πρεσπών η πλευρά των Σκοπίων, είναι κάτι που δεν θα το δούμε να έχει άμεσα αποτελέσματα, αλλά θα το δούμε λογικά μετά τις εκλογές στα Σκόπια, γιατί και λόγω της εσωτερικής κατανάλωσης και του ΒΜΡΟ που έχουν εκεί να αντιμετωπίσει ο ΖΑΕΦ, δεν θα πρέπει να περίμενα να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δούμε κάτι πολύ άμεσο σε ό,τι αφορά την εσωτερική κατανάλωση, ξαναλέω, στο περιβάλλον της γειτονικής χώρας. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, και μου λέτε και μαζί το σχόλιο σας, είναι οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τα Σκόπια είναι ένας δρόμος προώθησης ελληνικών θέσεων όσον αφορά την έμπρακτη άβλυνση αρνητικών για την Ελλάδα πτυχών της Συμφωνίας των Πρεσπών? Σαφώς. Θέλω να σας πω ότι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, εμείς στηρίζουμε τις προενταξιακές διεργασίες και για την Βόρεια Μακεδονία και για την Αλβανία, καθότι πιστεύουμε ότι αυτά τα δύο κράτη πρέπει να εξυγχρονιστούν έτσι ώστε να φτάσουν στο σημείο να χωρίσουν, να μπουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα απεμπολίσουμε τα δικαιώματά μας. Επομένως, μέσω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προϊόντων μας και των διεκδικήσεών μας, σαφώς προωθούμε τις εμπορικές σχέσεις, αλλά σύμφωνα με τα συμφέροντα που έχουμε και ως Ελλάδα και σύμφωνα με αυτά τα οποία διεκδικούμε. Και έχω την αίσθηση ότι, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι λίγο πολύ αυτό το θέμα με την ιστορία με τα μακεδονικά προϊόντα και το διεθνές σήμα, αυτό που ξεκίνησε το Μακεδονία The Great, το Μακεδονία The Great, ουσιαστικά το επιβάλαμε στην ατζέντα. Κοιτάξτε, όπως είπαμε, θέλουμε να αμβλύνουμε τις αρνητικές συνέπειες μιας συμφωνίας. Επομένως, αυτή είναι η θέση μας. Εκεί μένουμε. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος ότι γίνεται απευθεία σύνδεση και με τις διαπραγματεύσεις και το Macedonia the Great είναι το σήμα το οποίο αυτό θέλουμε να ισχύει για τα μακεδονικά μας προϊόντα. Επαναβιομηχάνηση, για να το πάμε λίγο, να ξεφύγουμε από το θέμα Σκόπια και Πρέσπες. Επαναβιομηχάνηση βλέπουμε, μιλάω τώρα για το βορειοελλαδικό τόξο, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια με την κρίση υπέφερε, γιατί επειδή ήταν και το πιο κοντινό στα σύνορα, ήταν και το πρώτο που είχε μια ραγδαία αποβιομηχάνηση από επιχειρήσεις που φεύγανε στις διπλανές χώρες. Τα προηγούμενα πολλά χρόνια και πριν την κρίση ακόμα. Η περίπτωση της Hellenic Steel είναι η αρχή ενός κανόνα ή θα μείνει ως εξαίρεση? Γιατί το ρωτάω, γιατί είχατε και μια ενδιαφέρουσα περιοδία τις τελευταίες μέρες προς Θράκη μεριά, μια άλλη ευαίσθητη περιοχή. Τι συμπεράσματα βγαίνουν από όλη αυτή την κινητικότητα που είχατε? Το οικοσύστημα στην Βόρεια Ελλάδα θα αλλάξει. Με όλα αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει και στηρίζει και προωθεί η κυβέρνηση, πολύ σύντομα θα έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Και δεν είναι τυχαίο που μεγάλες εταιρείες επιθυμούν να ιδρύσουν εκεί τα ερευνητικά τους κέντρα. Δεν είναι τυχαίο που ξαφνικά μια από τις μεγαλύτερες παλαιά βιομηχανίες, όπως θυμάστε, η Hellenic Steel αποφασίζει να ξαναλειτουργήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές άλλες βιομηχανίες προετοιμάζουν επενδυτικά σχέδια. Θεωρώ ότι η Βόρεια Ελλάδα αλλάζει και αλλάζει προς το θετικό και βεβαίως την έχουμε απόλυτα στο επίκεντρο της προσοχής μας και με τη νέα στρατηγική που θα αναπτύξουμε για τη βιομηχανία μας. Επομένως, θεωρώ ότι η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα αρχή. Θα δούμε τη βιομηχανία και πάλι να ξεκινά και θα δούμε σύντομα νέες ημέρες. Να σας πω ότι πολύ γρήγορα θα δούμε και το διαγωνισμό για την ΕΛΒΟ, μια μεγάλη, όπως γνωρίζετε, αμυντική βιομηχανία η οποία έχει σταματήσει να λειτουργεί και βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή. Θα ανακάμψει η ελληνική βιομηχανία? Σαφώς και θα ανακάμψει. Και θα ανακάμψει διότι έχουν αλλάξει και τα δεδομένα, κύριε Μωυσή. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πλέον αρχίζει να υποστηρίζει την δική της βιομηχανία και υπάρχουν κάποιες αλυσίδες αξίας όπου και εμείς εμπλεκόμαστε και θα δούμε πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία
και μεγάλη εισρωή χρημάτων στη βιομηχανία. Και η Έλβο δεν έχει σχέση μόνο, ξέρετε, με την αυτοκίνητο βιομηχανία ή με τα λεωφορεία. Όχι, που είναι αμυντική βιομηχανία. Είναι και άμυνα. Είναι αμυντική βιομηχανία. Και επειδή υπάρχει αρκετά σοβαρό ενδιαφέρον, σας λέω, για αυτή την βιομηχανία και από μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, θεωρώ ότι όταν θα είναι έτοιμος ο διαγωνισμός που από ό,τι γνωρίζουμε στις αρχές του έτους, το πρώτο τρίμηνο θα είναι έτοιμος ο διαγωνισμός, θα δούμε και εκεί μια νέα αρχή. Και δεν μιλάμε τώρα για λίγες θέσεις εργασίας, μιλάμε για πολλές θέσεις εργασίας. Όπως το επιχειρηματικό σχέδιο της Hellenic Steel προβλέπει συνολικά επενδύσεις 100 εκατομμυρίων και περίπου 400 θέσεις για να ξεκινήσει η βιομηχανία, έτσι και στην Ελβό. Για να ξεκινήσει, άρα προβλέπονται και άλλες αργότερα. Μα κοιτάξτε, όταν λειτουργούσε η Hellenic Steel είχε μέχρι 2.000 εργαζόμενους. Ναι. Επομένως, όταν αρχίσει να λειτουργεί, και το πολύ ευχάριστο είναι ότι το σχήμα το οποίο ανέλαβε ήταν ήδη και πελάτες από παλιά. Επομένως, έχουν το επιχειρηματικό του σχέδιο και έχουν τον τρόπο να εξαγάγουν, και θα είναι εξαγωγική. Δηλαδή, ό,τι πιο σημαντικό, θα έχει μια εξαγωγική δραστηριότητα η Hellenic Steel. Το ίδιο και με την Ελβό. Όταν θα ξεκινήσει να λειτουργεί η Ελβό, και σας το λέω ότι του χρόνου θα ξεκινήσει να λειτουργεί και η Ελβό, διότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού. Μπορείτε να μας πείτε, να μας φωτογραφίσετε τουλάχιστον κάποιες από αυτές? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω ονόματα. Μπορώ να σας πω μόνο ότι είναι πολύ μεγάλες εταιρείες αμυντικών συστημάτων. Και όταν ξεκινήσει να λειτουργεί, δεν θα μιλάμε για λιγότερα από 600 ή 700 άτομα. Θα πάμε σε ένα μοντέλο στρατηγικού επενδυτή που θα είναι συνεταίρος του ελληνικού δημοσίου, ή πώς θα λειτουργήσει? Όχι, θα πάμε σε ένα μοντέλο. Τι μοντέλο πιστεύετε? Ένας στρατηγικός επενδυτής θα πάρει να λειτουργήσει την εταιρεία. Μάλιστα. Ξέρετε, αποδίδοντας όμως κάποια πράγματα στο ελληνικό δημόσιο. Σαφώς. Και με το ελληνικό δημόσιο να διαφυλάται όλα τα δικαιώματα επάνω σε ορισμένα ζητήματα. Θέματα της άμυνας, όπως γνωρίζετε. Με μια λογική ρόγιαλτης, έτσι, και με μια λογική ρόγιαλτης, φαντάζομαι. Με μια λογική προστασίας των συμφερόντων των συμφερόντων της Ελλάδος, ό,τι έχει σχέση με αμυντικά ζητήματα. Μάλιστα. Γνωρίζετε ότι είναι σε ειδικό καθεστώς τα αμυντικά συστήματα. Βεβαίως. Επομένως, θα δούμε λοιπόν μια αλλαγή σε αυτό το τοπίο, και ξέρετε, αυτό είναι η αρχή ενός μηνύματος, ότι όταν μεγάλες βιομηχανίες επαναδραστηριοποιούνται, σημαίνει ότι ξεκινάει ένα νέο ενδιαφέρον. Και σας λέω κάτι άλλο, ότι την ώρα που θα ξεκινήσουν αυτές οι βιομηχανίες, την ώρα που θα ξεκινήσει το τεχνολογικό πάρκο, την ώρα που θα στήσουν άλλα ερευνητικά κέντρα όπως η Pfizer. Η φαρμακοβιομηχανία μεγάλη. Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα θα αποκτήσει ένα τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον για πολλές εταιρείες να έρθουν να επενδύσουν εκεί, γιατί δεν πάβει να είναι το κέντρο των Βαλκανίων. Με τις οικονομικές ζώνες, κύριε Παπαθανάση, τι γίνεται? Οι επιχειρήσεις και οι διεξαγωγικές μιλάνε για μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Κάποιοι συνδικαλιστικοί φορείς από την άλλη πλευρά μιλάνε για επικείμενες συνθήκες γαλέρας. Πού βρίσκεται η αλήθεια και πού βρίσκεται η υπερβολή? Κοιτάξτε, οι ελεύθερες ζώνες είναι μεταπητικές ζώνες. Είναι κάτι μεταξύ λειτουργίας τμήματος μεταποιητικής εφοδιαστικής αλυσίδας ή, αν θέλετε, μεταποιητικής βιομηχανίας, έτσι ώστε να γίνει επανεξαγωγή. Δεν υπάρχουν θέματα συνθήκης γαλέρας. Δεν αλλάζει ο νόμος που ισχύει στην Ελλάδα. Ακριβώς οι ίδιοι νόμοι ισχύουν, μόνο υπάρχει ένα καθεστώς διευκόλυνσης, έτσι ώστε οι εταιρείες να μην περνάνε μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά ειδικά τα εξαγώγημα προϊόντα. Τα εξαγώγημα προϊόντα. Εργασιακά δεν αλλάζει κάτι. Οι εταιρείες οι οποίες λειτουργούν εντός των ελευθέρων ζωνών υπάγονται σε όλους τους νόμους του κράτους. Δεν αλλάζει τίποτε πάνω σε αυτό. Και για πόσες οικονομικές ζώνες υπάρχει σχεδιασμός, θα μπορούσατε να μας πείτε? Ξέρουμε για αυτή που προορίζεται για το Κιλκής, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός, μιλάμε τώρα για το στρατόπεδο Γκόνου. Εκεί έχει επικεντρωθεί η προσοχή μας, και από εκεί και πέρα μελετούμε που αλλού μπορεί να εγκατασταθούν ελεύθερες ζώνες. Εκεί στον Γκόνου θα συνδυαστεί και με το υφιστάμενο σχέδιο για τα logistics? Κοιτάξτε, τα logistics ως logistics δεν έχουν σχέση ακριβώς με την μεταποιητική, μόνο σε κομμάτι κτηριακό. Επομένως, εδώ μιλάμε για μια μεταποιητική βιομηχανία κατ' ουσίαν. Μεταποιώ σημαίνει ετοιμάζω τα προϊόντα και τα εξαγάγω.
Επομένως, μπορείτε να πείτε ότι είναι κάτι διαφορετικό, αλλά έχει και μεταποίηση. Ναι, θα λειτουργήσουν παράλληλα τα δύο σχέδια, γιατί ξέρω ότι το μέχρι τώρα σχέδιο για τον Γκόνου περί logistics αφορά ένα τμήμα. Ένα τμήμα του στρατοπέδου. Γι' αυτό ρωτάω. Όχι, δεν θα λειτουργήσουν παράλληλα, θα είναι καθαρά ελεύθερη ζώνη. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε αλλάζει ο σχεδιασμός ως προς αυτό. Αλλάζει ο σχεδιασμός. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι να διευκολύνουμε εταιρείες να κάνουν μεταποίηση, διότι θέλουμε να αυξήσουμε τη μεταποίηση στην Ελλάδα, κύριε Μωυσή, διότι αυτή τη στιγμή η μεταποίηση στην Ελλάδα είναι στο 8% του ΑΕΠ. Mm-hmm. Το μέσο όρο της Ευρώπης είναι στο 15% του ΑΕΠ και νομίζω ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι ξεκάθαρος, ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το μέσο όρο του ΑΕΠ της Ευρώπης, το οποίο είναι το 15%. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, θέλει δουλειά, θέλει στρατηγική και θέλει προσπάθεια ενίσχυσης των επιχειρήσεων που θέλουν να λειτουργήσουν. Με μαγικό ραβδί αυτά δεν γίνονται. Τώρα όμως θα σας βάλω λίγο δύσκολα, γιατί ξέρω πως δεν είναι στην άμεση αρμοδιότητά σας, αλλά θέλω να μου πείτε πως το αντιλαμβάνεστε και τι, αν ξέρετε κάτι παραπάνω να μας πείτε για το νέο ασφαλιστικό που μας είπε ο κ. Μητσοτάκης εδώ από Θεσσαλονίκη. Ένα ασφαλιστικό που θα αποσυνδέει την ασφάλιση από τα χρόνια εργασίας και το εισόδημα, θα προσφέρει ελεύθερη επιλογή εισφορών ανάλογα με την επιθυμία και το σχεδιασμό κάθε ασφαλισμένου. Μπορείτε λίγο αυτό να μας το σχηματοποιήσετε περισσότερο. Θα σταθώ σε αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο ζήτημα και δεν θα ήθελα να μπω στα θέματα του Υπουργείου Εργασίας. Νομίζω ότι μιλάει για τους πυλώνες, mm-hmm. Και τον ελεύθερο πυλώνα της επιλογής του ασφαλιζόμενου. Οι εργοδότες θα έχουν ρόλο σε αυτό το σύστημα το ασφαλιστικό. Και στα δύο τμήματα δεν αλλάζει κάτι. Το τρίτο τμήμα είναι επιλογή. Εσείς είστε σε επαφή περισσότερο με τους εργοδότες, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι, στα δύο τμήματα, στο υποχρεωτικό κομμάτι και στο δεύτερο, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Στο τρίτο είναι που αλλάζει. Ναι. Επομένως, οι εργοδότες αυτά τα οποία πρέπει να καταβάλουν, θα τα καταβάλουν ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό σαν διευκρίνηση, διότι ξέρετε, έτσι όπως ακούστηκε, κάποιοι είναι εύκολο το να το παρεξηγήσουν και να πούν τι αλλάζει. Γίνεται. Αμερικανοποιούμαστε, όποιος έχει λεφτά θα έχει ασφάλιση και όποιος δεν θα έχει. Καταλάβατε τι παιχνίδια. Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών δεν αλλάζουν, παραμένουν οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, απλά προστίθεται και ένα κομμάτι όπου ο ίδιος ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει την ιδιωτική του ασφάλιση και τον τρόπο που θέλει να επενδύσει, τα χρήματα που θα του επιτρέπονται να επενδύσει. Στη Θράκη που ήσασταν αυτές τις μέρες, τι γίνεται εκεί πέρα, πώς τα βλέπετε, πώς τα είδατε τα πράγματα? Η Θράκη έχει μεγάλη δύναμη, οι φυστάμενες βιομηχανίες πιστεύουν στη Θράκη, πιστεύουν στην περιοχή, δεν θέλουν να φύγουν από την περιοχή. Θέλουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Εκείνο το οποίο ζητούν είναι μια περαιτέρω βοήθεια, έτσι ώστε να ενισχυθεί το κομμάτι του αναπτυξιακού νόμου για την περιοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε, διότι όπως ξέρετε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι υπάρχουν θέματα με κρατικές ενισχύσεις. Επομένως δεν είναι εύκολο. Με τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς, και με τις δικλείδες ασφαλείας. Με τις δικλείδες ασφαλείας, έτσι, για να γίνει κατανοητό. Επομένως εμείς εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να στηρίξουμε την βιομηχανία στη Θράκη, να αναπτυχθεί η βιομηχανία και θα, όπως σας είπα, και το Υπουργείο αλλά και η κυβέρνηση, ιδιαίτερα και ο Πρωθυπουργός, επιθυμεί η βιομηχανία να είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης, γιατί είναι ο μόνος σίγουρος πυλώνας περισσότερων και καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Η βιομηχανία, η ισχυρή βιομηχανία, είναι αναστροφή του brain drain. Είναι το πιο σίγουρος τρόπος της αναστροφής του brain drain. Επομένως, είμαστε στο πλευρό τους. Εγώ θα συνεχίσω. Επιθυμία μου είναι να δω όλο τον βιομηχανικό χάρτη της Ελλάδας, mm-hmm. γιατί πιστεύω ότι στην πηγή μαθαίνεις τα προβλήματα. Εκεί καταλαβαίνεις που πονάνε τα προβλήματα, πώς μπορείς να τα λύσεις. Θα συνεχίσω να δω όλη τη βιομηχανία της Ελλάδος, να συζητώ με όλους τους ανθρώπους βιομηχανίας και με τις αγωνίες τους. Και πιστεύω ότι πολλά από τα θέματα, σε ό,τι έχουν σχέση τα αδειοδοτικά, θα τα επιλύσουμε τελείως, και σε ό,τι έχει σχέση με τη χρηματοδότηση θα μπορέσουν να πάρουν τη στήριξη που απαιτείται, διότι όπως σας είπα και η Ευρώπη στρέφεται πίσω στην δική της βιομηχανία, mm-hmm. επομένως θα βρούμε και θα καθοδηγήσουμε τη βιομηχανία έτσι ώστε να έχει ασφαλή χρηματοδότηση. Αυτός είναι ο στόχος, για να μπορέσουμε αυτό το κλάσμα που είπα, επενδύσεις προς ΑΕΠ, mm-hmm. επενδύσεις προς ΑΕΠ, το οποίο ήταν 10% το 2018, mm-hmm. και το οποίο μας κατέταξε
στην τελευταία θέση της Ευρώπης. Δηλαδή, οι επενδύσεις μας προς το ΑΕΠ είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρώπης. Και ξέρετε που είναι το μέσο όρο της Ευρώπης? Είναι στο 20%. Είμαστε στο 50% από αυτό που γίνεται στην Ευρώπη. Πόσο γρήγορα μπορούμε να ανακαλύψουμε αυτό το έδαφος? Αυτό το έδαφος θα καλυφθεί με προσπάθεια χρόνο το χρόνο, με αύξηση περαιτέρω των επενδύσεων κατά 15%. Αυτό είναι μια προσπάθεια την οποία κάνουμε, με αύξηση της μεταποίησης, και αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο το οποίο συντάσσουμε τώρα και το οποίο θα αποτυπωθεί και στον αναπτυξιακό νόμο και στα προγράμματα, και στα προγράμματα χρηματοδότησης και στο ΕΣΠΑ, και όπου μπορούμε δηλαδή θα οδηγήσουμε τη βιομηχανία προς ένα σωστό δρόμο για να μπορέσει να έχει την απορροφητικότητα και τις επενδύσεις που θέλει να κάνει. Τελευταία ερώτηση, κύριε Παπαθανάση, να μην σας απασχολώ περισσότερο. Τελευταία ερώτηση, δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω, πώς είδατε το χθεσινό σχέδιο της αστυνομίας στα Εξάρχεια? Νομίζω ότι ήταν... Κοιτάξτε, οι εκδηλώσεις είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου. Τιμούμε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Υπήρχε μια πορεία η οποία ομαλά πήγε προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Από εκεί και πέρα, το σχέδιο της αστυνομίας, έτσι ώστε να αποτρέψει τους μπαχαλάκηδες, θεωρώ ότι δούλεψε. Επομένως δεν είχαμε μεγάλα και εκτεταμένα επεισόδια. Όχι, ήταν περιορισμένα, εντάξει. Το θέμα είναι όμως ότι δεν γίνεται κάθε φορά να έχουμε ένα μικρό στρατό στο πόδι για να σταματήσει η γκαιτοποίηση. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει αυτό να εμπεδωθεί. Εκείνο το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε, κύριε Μωυσή, να διαφυλάξουμε αυτή την επέτειο. Αυτή την επέτειο της δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλου του δημοκρατικού κόσμου της πατρίδας μας να σταθεί στο πλευρό της επετείου και να προσπαθήσουμε να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Και αρκεί να είναι και επέτειος όλων των Ελλήνων και όχι μόνο εκείνων που θέλουν να καπηλεύονται την επέτειο. Αυτό ακριβώς. Εμείς θέλουμε να είναι επέτειος όλων των Ελλήνων, γιατί είναι η επέτειος της δημοκρατίας που την τιμούμε. Αυτό πρέπει να το ξανακερδίσουμε. Νομίζω το έχουμε χάσει τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Παπαθανάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.